Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία στο Κοινοβούλιο και για την εμπνευσμένη ομιλία σας. Ακούγοντας τις αναφορές σας σε μια σειρά από σημαντικές Ελληνίδες, οι οποίες έβαλαν τη δικιά τους ξεχωριστή σφραγίδα και στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά και σε όλη αυτήν την όμορφη διαδρομή συγκρότησης του ελληνικού κράτους, δεν μπόρεσα παρά να αναρωτηθώ πόσες άραγε από αυτές είναι ευρύτερα γνωστές στην ελληνική κοινωνία και πώς τελικά ίσως και η ίδια η ιστορία μας και ο τρόπος που τη διδασκόμαστε να είναι μια ιστορία γένους αρσενικού και όχι γένους θηλυκού. Μια ιστορία που μιλάει για ήρωες και όχι για ηρωίδες. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την σημαντική ιστορική τοποθέτηση την οποία κάνατε, αναδεικνύοντας με την παρουσία σας το σημαντικό ρόλο των Ελληνίδων σε όλη αυτήν την διαδρομή η οποία σε λίγες μέρες από τώρα θα συμπληρώσει τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η παρουσία σας σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συμπίπτει, όπως επισημάνατε, με την έλευση και στην πατρίδα μας του κινήματος Μητού, μιας σημαντικής κατάκτησης για την ελληνική κοινωνία. Για πρώτη φορά οι Ελληνίδες μπόρεσαν και εξέφρασαν δημόσια κρυμμένα μυστικά τα οποία μέχρι σήμερα ήταν βαθιά καταχωνιασμένα συχνά στις ψυχές τους. Και το γεγονός ότι μπορούμε πια ανοιχτά να μιλάμε για φαινόμενα εξουσιαστικής βίας και να δίνουμε την ασφάλεια σε κάθε θύμα της. Πρωτίστως τα θύματα είναι οι γυναίκες, να αναζητήσουν το δίκαιό τους, να μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να μπορέσουν να λύσουν να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το μεγάλο πόνο τον οποίο έχουν μέσα τους και να αναζητήσουν τη δικαιοσύνη που τους αρμόζει, είναι πιστεύω μια πολύ σημαντική κατάκτηση για την ελληνική κοινωνία, την οποία πρέπει να χαιρετήσουμε συνολικά ως Βουλή, σύσσωμο το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αναφερθήκατε στον ρόλο των γυναικών τις δύσκολες μέρες, τους δύσκολους μήνες της πανδημίας. Και θέλω και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου, λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στις νοσηλεύτριες, στις εργαζόμενες στα σούπερ μάρκετ, στις εργαζόμενες στους οίκους ευγυρίας, στις Ελληνίδες δασκάλες, στις Ελληνίδες καθηγήτριες, οι οποίες τόσα συνεισέφεραν σε αυτήν την μεγάλη συλλογική προσπάθεια που κάνουμε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτήν την πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω, κλείνοντας, την τεράστια συμβολική σημασία που αποδίδω στο γεγονός ότι για πρώτη φορά το αξίωμα της Προέδρου της Δημοκρατίας το καταλαμβάνει στη χώρα μας γυναίκα. Ενδεχομένως να ήταν κάτι αδιανόητο πριν από κάποιες δεκαετίες. Ίσως δεν ήταν καν αυτονόητο πριν από 2 χρόνια. Και σήμερα όμως αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κεκτημένο. Και ίσως τελικά αυτό να συνιστά και την καλύτερη απόδειξη του τι σημαίνει τελικά πρόοδος. Μια τολμηρή πρωτοβουλία να μετατρέπεται σε αυτονόητη πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.